Θέλω να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Κοκολάκη, με τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, καθώς εκεί στο Εργατικό Κέντρο συγκεντρώνονται ήδη πρώτης ανάγκης. Την καλησπέρα μας, κύριε Κοκολάκη. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πάμε να ενημερώσουμε λίγο και να απευθύνουμε και μία πρόσκληση στους τηλεθεατές, όποιος επιθυμεί να βοηθήσει να προσέλθει στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Με ποιους τρόπους? Ναι, πραγματικά πρώτα θα εκφράσουμε ότι είμαστε συγκλονισμένοι από την τελειακή κατάσταση λόγω του σεισμού. Από εκεί και μετά, σαν Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, έχουμε συμπαραστεκόμαστε, αλλά και δείχνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς τον τούρκικο και συριακό λαό, και ήδη έχουμε αρχίσει και συγκεντρώνουμε ήδη πρώτης ανάγκης, και συγκεκριμένα συγκεντρώνονται κουβέρτες, παπλώματα, μαξιλάρια, σκηνές. Επίσης συγκεντρώνονται ήδη ρουχισμού, αλλά κυρίως κασκόλ, γάντια που είναι ήδη πρώτης ανάγκης. Επίσης συγκεντρώνονται πάνες βρεφικές και για ηλικιωμένους. Και καλούμε όλους τους Ηρακλειώτες να συμμετέχουν σε αυτό το κύμα αλληλεγγύης απέναντι στους δύο λαούς, να βοηθήσουμε στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας. Εμείς σαν Εργατικό Κέντρο ήδη έχουμε αρχίσει και μαζεύουμε αυτά τα ήδη πρώτης ανάγκης. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Όσοι λοιπόν συμπολίτε μας θέλουν να προσθέσουν τη βοήθειά τους, μπορούν να επικοινωνούν με το Εργατικό Κέντρο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Μάλιστα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Κοκολάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Και από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου θέλω να πάμε λίγο στο Ρέθυμνο. Από το Ηράκλειο πάμε στο Ρέθυμνο και στον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, στο Ρέθυμνο Δότες Ζωής, με τους ρεθεμιώτες και εκεί να ανοίγουν την αγκαλιά τους και να προχωρούν σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία. Κύριε Κουλεντάκη, ο κύριος Νίκος Κουλεντάκης, πώς είστε? Καλησπέρα. Είμαστε μια χαρά, δόξα Θεώ. Εμείς είμαστε μια χαρά. Πώς μπορούν εδώ οι τηλεθεατές μας, ρεθεμιώτες και εμείς, να έρθουν σε επαφή μαζί σας και τι ήδη δέχεστε? Κοιτάξτε, εμείς, για να το διευκρινίσουμε λίγο, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Δήμου Ρεθύμνης και συγκεκριμένα της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Ελευθερία Δουγκίκα, να συμμετέχουμε και εμείς στον αγώνα που κάνουν όλοι οι ρεθεμιώτες, στο να μαζέψουμε ήδη πρώτες ανάγκες και να βοηθήσουν κι εμείς όπως μπορούμε με το δικό μας τρόπο. Τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, τους πληγέντες στην Τουρκία και στη Συρία. Εμείς λοιπόν στο κεντρικό καπί του Δήμου Ρεθύμνης, Δήμου Άτσου 2, μέχρι τη Δευτέρα 11 η ώρα, ο Δήμος συγκεντρώνει τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης για να σταλεί με ευθύνη του Δήμου αυτή η αποστολή στο Ηράκλειο και από εκεί να πάρει το δρόμο τους. Εμείς λοιπόν, σαν σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών, συμμετέχουμε στην προσπάθεια του Δήμου. Καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει και αυτός, να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Προσευχόμαστε για τις ψυχές που φύγανε και ευχόμαστε σε αυτούς που μείνανε. Μάλιστα. Για οποιαδήποτε απορία μπορεί όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει, ωστόσο, και με το σύλλογό σας, έτσι δεν είναι? Να επικοινωνήσει βέβαια και με το σύλλογό μας και με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου. Για οποιαδήποτε λεπτομέρεια. Μάλιστα. Και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε. Μάλιστα, κύριε Κουλεντάκη, τι να πω, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Θα τα πούμε. Θα κάνουμε και ένα απολογισμό τις επόμενες ημέρες. Εμείς, να είστε καλά. Να είστε καλά.